Μετά από το τραγικό συμβάν στι ΣΕΡΕ, άνοιξε η συζήτηση για την απόδοση ευθυνών και φυσικά υπήρξαν και αντιδράσει από πολιτικά κόμματα που ζητούν εξηγήσει από την κυβέρνηση και τι τοπικέ αρχέ. Την ίδια ώρα το δικό του μήνυμα έδωσε πρωθυπουργό τη χώρα Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημένοντα ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να αποδοθούν οι ευθύνε. Θα <Το> ξεκινήσω εκφράζοντα την βαθύτατη οδύνη μου για τον τραγικό θάνατο ενός παιδιού στις Σέρες ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος που έγινε στον Λέβητα του σχολείου, του δημοτικού σχολείου στο οποίο πήγαινε. Εκφράζω τα βαθύρατα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του παιδιού και θέλω να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι παρότι η συντήρηση των σχολείων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης έτσι ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Παράλληλα ανακοινώσει υπήρξαν και από τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει την οδύνη του για τον τραγικό θάνατο του μικρού μαθητή στι Έρε και τον τραυματισμό άλλων δύο. Η σκέψη μα είναι στην οικογένεια του μαθητή. Ζητάμε την πλήρη διερεύνηση τη υπόθεση, τον καταλογισμό ευθυνών και τη λήψη μέτρων για να μην θρυνήσουμε ξανά θύματα σε σχολεία. Είναι γνωστή η ύπαρξη προβλημάτων σε παλιέ σχολικές μονάδε με γερασμένο εξοπλισμό. Προβλήματα που επιτείνονται από την απουσία δημόσιων επενδύσεων την περίοδο των μνημονίων. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Ταμείο Ανάκαμψη πρέπει να αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα. Κανένα άλλο παιδί να μην χάσει τη ζωή του μέσα στο σχολείο του. Σήμερα πενθεί μια οικογένεια, ένα σχολείο και μια ολόκληρη πόλη για τον χαμό ενό δεκάχρονου Αγγέλου. Από τη μεριά μα ζητάμε πλήρη διερεύνηση τη υπόθεση και άμεση απόδοση ευθυνών για τον άδικο, απροσδόκητο και τραγικό χαμό ενό δεκάχρονου παιδιού. Οι ευθύνε σίγουρα βαραίνουν πολλού. Καλό παράδεισο του Αγγελού τη, συλληπιτήρια και κουράγιο στην οικογένειά του. Το τραγικό αυτό περιστατικό στο σχολείο των Σερών με το θάνατο ενό μαθητή και τον τραυματισμό άλλων δύο δεν είναι ατύχημα, είναι έγκλημα. Είναι το αποτέλεσμα τη εγκληματική πολιτική που έχει αφήσει Σχολεία, μαθητέ και εκπαιδευτικού, στο έλεο τη υποβάθμιση, τη υποχρηματοδότηση των διάφορων υπεύθυνων-ανεύθυνων παραγόντων των Δήμων και των Υπουργείων, των ελήψεων ακόμη και σε στοιχειώδει κανόνε προστασία και ασφάλεια, όπω το να μην γίνονται εργασίε σε καυστήρα σε μέρα και ώρα λειτουργία του σχολείου. Δεν θα συμβιβαστούμε με το έγκλημα. Τα σχολεία των παιδιών μα πρέπει να σωθούν από τη βαρβαρότητα.